ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Σαν γρήγορα οι παίκτες του Αποέλ, ο Ζακίτε στείλε την παλιά απέναντι, κεφαλιά από τον Νούκιου, από πολύ κοντά, να το 1-0. Σκοράρει ο Τόμας Ντεβινσέτη. Στο 8ο λεπτό του Αποέλ, στην πρώτη επιθετική του προσπάθεια, καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Βλέπουμε από το ξεκίνημα την φάση με τον Ζαχίτ να στέλνει την παλιά απέναντι, κεφαλιά από τον Νούκιου. Ο Ντεβινσέτη ακούμπησε τελευταίο στην μπάλα και αφού έγινε ακόμα μια κεφαλιά και την έστειλε στα δίκτυα σημειώνοντας το 1-0. Ο Γαβριήλ μόλις που ακούμπησε με το κεφάλι και στη συνέχεια ο Ντεβινσέτη και αυτός όσο χρειάστηκε ακούμπησε την μπάλα. Νούχιου. Για να δούμε τον Νούχιου στην περιοχή. Έκοψε πολύ ωραία. Έρθε ο Σαχάρ να κάνει το πλασέο. Μουχτάρης παραχωρεί κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή για το από στο 15ο λεπτό. Με τον Μπεν Σαχάρ να υποδέχεται την, να δέχεται μάλλον την πάσα και να επιχειρεί το πλασέ. Ο Μουχτάρης έβγαλε την άμυνα και έδιωξε τον κίνδυνο για την εστία του Παρασκευά. Σέντρα προς το μέρος του Σαντίκ. Ακούμπησε με το κεφάλι την μπάλα ο Σαντίκ, αλλά κατέληξε έξω. Είναι η πρώτη τελική προσπάθεια με καλές προϋποθέσεις από πλευράς της Δόξας. Καταγράφεται στο 20ο λεπτό με τον Σαντίκ, ύστερα από την παλιά του Κίκας. Δείτε τον Σαντίκ με πονηρό τρόπο. Πήγε να ξεγελάσει τον Σίλβα, όμως έβαλε το κεφάλι του και ο Σάντος αυτού του φάουλ από τον Νικόλα Εγκλέζου. Ο Σαντίκ πήγε για την κεφαλιά, την έκανε αλλά ήταν άστοχος. Παραληπτική προβολή. Ενδεχομένως να υπάρχει και offside. Ο Πάντιτς ήταν. Ο Μουχτάρης, με συγχωρείτε. Ο Πάντιτς είναι ο παίκτης που πέφτει κάτω, ο Μουχτάρης είναι αυτός που κάνει την κεφαλιά. Έτοιμος, εκτελεί. Ο Οικονομίδης είναι καλή, η παλιά γκολ από τον Σαντίκ. Ισοφαρίζει η Δόξα στο 26ο λεπτό. Είχε προειδοποιήσει από τον Γιώργο Οικονομίδη. Και θα γίνει και η εξέταση από το VAR. Κεφαλιά λοιπόν από τον Σαντίκ, ο Νούχιου τον έχασε. Και ήταν εντελώς μόνος όταν με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Σίλβα. Ήταν αδύνατο να αντιδράσει. Ο Εγκλέζου με αρκετό χώρο με τον Αποστολάκη να σπέβδει να τον μαρκάρει, αλλά τον δρίμπλαρε ο Εγκλέζου και με το δεξί έκανε το δυνατό σουτ. Έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Σίλβα. Ήταν μια δύσκολη προσπάθεια. Δείτε την πολύ ωραία ενέργεια από τον Εγκλέζου με δυνατό σουτ με το δεξί. Είναι άστοχος ο Οικονομίδης, ο δημιουργός του τέρματος της Δόξας. Και πάλι σε αυτό το στημένο. Έστειλε στον Σαντίκ, τον βρήκε και πάλι. Αλλά ο Σίλβα ήταν στη σωστή θέση. Πολύ καλή φάση με τη συμπλήρωση 40 λεπτών. Με την κίνηση του Σαντίκ στο πρώτο δοκάρι. Πάσα ακριβίας από τον Οικονομίδη. Στην εκτέλεση ο Γκαγιάς Ζαχίδ. Στέλνει την μπάλα στην περιοχή. Έγινε η κεφαλιά από τον Σαχάρ. Ευκαιρία για το Αποέλ στο 48ο λεπτό. Εδώ ξανά η εκτέλεση από τον Ζαχίτ και κεφαλιά από τον επιθετικό του Αποέλ. Μπάλα φύγε λίγο αριστερότερα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Παρασκευά. Έγινε κάτοχος της μπάλας, είναι έξω από την περιοχή του Αποέλ και επιχειρεί το σουτ. Πρώτη τελική προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μικ Μακάρθι θα περάσουν σε πολύ λίγο. Εκτελεί ο Ζαχίτ. Ο Εφρέμ στο δεύτερο δοκάρι βρέθηκε μόνος αλλά δεν βρήκε την μπάλα. Την εκτέλεση από τον Ζαχίτ και τον Εφρέμ μόνο εντελώς στο δεύτερο δοκάρι να μην βρίσκει την μπάλα και να μην ολοκληρώνει. Επιμένει η Δόξα. Ο Σάντος, ο Βίλερ ζητούν χέρι από πλευράς του πάγκου της Δόξας. Την απόφασή του έχει δώσει το πέναλτι. Κρίνει λοιπόν ότι δεν βρίσκει την μπάλα με το κεφάλι. Ότι χτυπά στο ανοιχτό χέρι και δίνει παράβαση. Ευκαιρία για την Δόξα στο 74ο λεπτό. Και είναι έτοιμος απέναντι από τον Σίλβα. Μπεράτσαντι εκτελεί. 2-1 η Δόξα. Ανατρέπει λοιπόν το αποτέλεσμα και μπαίνει αυτή μπροστά στο σκορ. Δεύτερο γκολ για τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος που φτάνει τα 10.
Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την φάση ότι θα έπρεπε να δοθεί το πέναλτι και ο Σαντίκ με αυτήν την εξαιρετική εκτέλεση νίκησε τον Σίλβα, σημειώνοντας το 2-1 για την Δόξα. Δόξα με τον Μέσκα να περνά απέναντι, τον Οικονομίδη να κερδίζει, να κάνει το σούτ και τον Σίλβα να γλιτώνει το Αποέλ από τρίτο γκολ. Τέλος της αναμέτρησης, πολύ μεγάλη νίκη για την Δόξα Κατοκοπιάς. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.